Πρώτο Σαββατοκυριακό με μουσική σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, με πολίτες και λουόμενους να χαλαρώνουν και να σχολιάζουν την επαναφορά της μουσικής στην καθημερινότητά τους. Θετικά το σχολιάζουμε, διότι το να ερχόμαστε τις προηγούμενες εβδομάδες εδώ και να μιλάει ο καθένας και να ακούς τι λέει ο διπλανός είναι λίγο αποκρουστικό. Δεν πιστεύω όμως ότι η μουσική είναι μεταδότης του COVID. Έρχονται οι τουρίστες και μου λένε μουσική, τότε τους λέμε εμείς δεν μπορώ να παίξω μουσική. Ναι, αλλά παίζετε από χθες. Τι με 50 δισιμπέλ, τι θα το κάνεις. Δεν υπάρχει διασκέδαση. Τώρα που ακούτε τη μουσική, έχει αλλάξει η διάθεσή σας? Αφού δεν υπάρχουν τουρίστες, τι να αλλάξουμε, δεν υπάρχει κόσμος. Έβαλε τη μουσική, δεν υπάρχει κόσμος. Ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Χρόνια πολλά. Μας γυαλίσανε. Η ψυχολογία αρκετών άλλαξε προς το καλύτερο, ωστόσο δεν έλειψαν και οι γκρίνιες για τη χαμηλή ένταση της μουσικής. Είναι, να σου το πω, ξενέρωτα. Δηλαδή, δεν μας αρέσει καθόλου. Είναι χάλια, δηλαδή δεν έχει ένταση ώστε να ανεβούν οι παλμοί της καρδιάς, να περάσουμε καλά αυτό. Νυχτερινή ζωή πλέον γίνεται σε παρέες σπίτια μας. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Δηλαδή 12 η ώρα ξυπνάμε εμείς για να πάμε έξω να διασκεδάσουμε. Και είναι κλειστά όλα, οπότε θα πάμε να βρούμε διαφορετικούς τρόπους να περάσουμε καλά. Πρέπει να πειθαρχήσουμε σε αυτά που μας λένε οι λοιμοξιολόγοι. Δυστυχώς εμείς σε αυτό το σημείο, όταν έχει 5 μποφόρα αέρα και είσαι δίπλα στη θάλασσα, πιο πολύ βοή βγάζει η θάλασσα παρά η μουσική που ακούγεται. Πιστεύω ότι χωρίς μουσική δεν υπάρχει τουρισμός, δεν υπάρχει διασκέδαση, δεν υπάρχουν μαγαζιά, δεν υπάρχει τίποτα. Εν τω μεταξύ, η επαναφορά της μουσικής δεν έκανε το θαύμα της, καθώς η κίνηση στα καταστήματα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με τους επιχειρηματίες να μας περιγράφουν το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει. 95% των καταστημάτων είναι κλειστά αυτή τη στιγμή. Είναι στα κάγκελα όλος ο κόσμος και περιμένει πώς και πώς το τι θα γίνει, αν θα έρθει κόσμος. Περιμένουν τώρα 21 του μηνός, είπαν ότι θα κάνει κρίση η Αγγλία. Ο κόσμος βγαίνει μετά τις 11-12 η ώρα. Εντάξει, αν δεν αφήσει ελεύθερα τη μουσική, τα καταστήματα να δουλεύουν τουλάχιστον μέχρι 4-5 η ώρα, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Το παν είναι η Ελλάδα να γίνει πράσινη. Και στα Μάλια αρκετά καταστήματα παραμένουν κλειστά, ενώ επαγγελματίες και θαμώνες αναμένουν την επαναλειτουργία των νυχτερινών κέντρων. Είμαστε ο τελευταίος κρίκος των διακοπών και ένας από τους πιο σημαντικούς που είναι η διασκέδαση. Είμαστε τελειωμένοι. Εμείς, επειδή δουλεύουμε πολύ με τα media, social media για αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια, αυτό που μας λένε, μας ρωτάνε πότε θα ανοίξετε, πότε θα ανοίξετε, πότε θα ανοίξετε. Είναι λογικό να θέλει ο άνθρωπος να διασκεδάσει όταν πάει διακοπές.